το πυλοθεραπευτήριο των Κρινίδων είναι ο χώρος που σήμερα ο άνθρωπος φροντίζει την υγεία του με τη χρήση του θεραπευτικού πύλου και του γιαματικού νερού, από όπου από δεκάδες χιλιάδες χρόνια πριν μέχρι και σήμερα αποτελεί ένα υφόρο εργαστήρι της φύσης που με θαυμαστή ακρίβεια παρασκευάζει το πολύτιμο αυτό για την υγεία μας υλικό. Κατά το παρελθόν, γεωλογικές, οικολογικές, βιολογικές, χημικές συνθήκες και πολύπλοκοι μεταξύ τους φυσικοί μηχανισμοί στάθηκαν ευνοϊκοί καθώς δημιούργησαν το κατάλληλο περιβάλλον από το οποίο και μέσα στο οποίο παρασκευάστηκε και ορίμασε με φυσικό τρόπο ο θεραπευτικός πυλός. Βρισκόμαστε στο πυλοθεραπευτήριο Κρινίδων, το οποίο έχει ειδική άδεια λειτουργίας ως κέντρο ιαματικού τουρισμού και εδώ προσφέρουμε υπηρεσίες πυλοθεραπείας, υδροθεραπείας, φυσικοθεραπείας, μασάζ, διαμονής και εστίασης. Είναι μια κατάφυτη έκταση 18 στρεμμάτων και πολύ γνωστή και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και θα μπορούσαμε πολύ σύντομα να αναφέρουμε τις ευεργετικές ιδιότητες του πυλού. Όσον αφορά τις θεραπευτικές ιδιότητες, είναι πολύ αποτελεσματικές σε πολλά προβλήματα, στο μυοσκελετικό σύστημα, σε οστεοαρθρίτιδες, ινομιαλγίες, μετατραυματικά προβλήματα, σε δερματοπάθειες όπως ψωρίαση, σκληροδερμίες, σε νευρολογικά προβλήματα και πολλά άλλα. Αυτό το οποίο είναι ενδιαφέρον και αξίζει να επισημάνουμε είναι τα τελευταία χρόνια παρατηρούμε μία αύξηση ανθρώπων, νέων ιδιαίτερα ανθρώπων, οι οποίοι έρχονται και για ψυχαγωγικούς λόγους και για καλοπιστικούς λόγους, δεδομένου ότι η επίδραση του πυλού είναι εξαιρετική στο κορμί και στο δέρμα του προσώπου. Παράλληλα, η θερμική και χημική επίδραση του πυλού δημιουργεί μία χαλαρότητα στον λουόμενο, επιδρά στην τροφικότητα των αιμοφόρων αγγείων και σε όλες τις εσωτερικές λειτουργίες του σώματος και δημιουργεί μία ευεξία και μία χαλαρότητα την οποία πολλοί επιζητούν, ιδιαίτερα νέοι άνθρωποι. Κλείνοντας να πω ότι το πυλοθεραπευτήριο είναι μία δομή την οποία προσπαθούμε να συντηρούμε όσο το δυνατόν καλύτερα και είναι πάρα πολύ ευχάριστο που τα τελευταία χρόνια έχουμε μία πολύ μεγάλη αύξηση σε αλλοδαπούς και σε νέους ανθρώπους. Είναι πολύ ωραίο να ακούς πράγματα, αλλά εγώ είχα την τύχη να βλέπω κιόλας τα θαύματα που γίνονται εδώ. Πολύ ωραία η ιατρική, τη δεχόμαστε και την αγαπάμε, αλλά και οι εναλλακτικές είναι ωραίες να τις ψάχνουμε. Και ειδικά είχαν έρθει κάποτε κάποιοι γιατροί και είχαν πει ότι έχεις δεν έχεις πρόβλημα, ότι εμάς οι γυναίκες είναι ωραίο να ερχόμαστε και να παίρνουμε τον άργυλο για το δέρμα μας. Και σαν καλλιντικό εννοώ. Τώρα πέρα από αυτό η δουλειά μου, το μασάζ το ξέρετε όλοι παιδιά, υπάρχει το θεραπευτικό και το χαλαρωτικό. Συνδυάζεται πάρα πολύ ωραία στο να φεύγετε από εδώ με όλο το πακέτο της θεραπείας και η ρεφλεξολογία εννοείται που έχει να κάνει με τα πέλματα και τα εσωτερικά μας όργανα. Πείτε μας λίγο για το μασάζ, για όλα αυτά που προσφέρετε εσείς. Πότε τα προσφέρετε, τη διάρκεια λοιπόν, του χρόνου. Είμαστε εδώ από τις 10 η ώρα το πρωί, όσο χρειαστεί. Όσα ραντεβού υπάρξουν και όσοι θελήσουν είμαστε εδώ. Για το μασάζ, τι να σας πω, δηλαδή είναι θεραπεία βασικά. Ωραία, κάποιος που θα έρθει εδώ πέρα, είτε όπου και αν έχει το πρόβλημά του, εστιάζουμε εκεί, να χαλαρώσουμε το μυοσκελετικό πιο πολύ κομμάτι. Στη ρεφλεξολογία πάλι δουλεύουμε εσωτερικά όργανα που δίνουμε μια πολύ ωραία ανάσα, είναι λεμφικά ο μασάζ. Η αλήθεια είναι ότι όταν το ζεις καταλαβαίνεις ακριβώς τι είναι αυτό που γίνεται. Υπάρχει κάποια συγκεκριμένη ηλικία που πρέπει να κάνουν αυτό το μασάζ ή όποιος θέλει ανεξαρτήτως ηλικίας? Όχι κορίτσι μου, δεν υπάρχει ηλικία σε αυτό και είναι ωραίο να μάθετε στο σώμα σας αυτά τα πράγματα γιατί πρέπει να ξέρετε ότι το σώμα έχει απίστευτη μνήμη. Όποτε και να το κάνεις, όταν κάποιος σε ξανακάνει, αυτό το θυμάται και αφήνεται πολύ πιο εύκολα το μυϊκό κομμάτι του κορμιού μας. Στην κάμερα του Ένα Channel, ωστόσο, μίλησαν και λουόμενοι, οι οποίοι επί σειρά ετών επιλέγουν το συγκεκριμένο χώρο για να συνδυάσουν καλοκαιρινές διακοπές μαζί με τα μπάνια που προσφέρουν θεραπευτικές ιδιότητες. Εδώ έρχομαι από 6 χρονών, 5, με τη γιαγιά. Όλοι μαζί, οικογένεια, κάθε καλοκαίρι. Φέτος καλοκαίρι 2022, ποια είναι τα πλαίσια, το χρονικό διάστημα που έρχεστε? Συνήθως έρχομαι για να κάνω 12 μπάνια, είναι το μήνυμα που θα κάνω.
Αλλά κάθε χρόνο, τα τελευταία 3 χρόνια, τώρα ερχόμαστε και μένουμε εδώ πέρα στα τροχόσπιτα που παρέχει η εγκατάσταση και ο Δήμος και τα κάνουμε συνεχόμενα. Είναι οι διακοπές μας δηλαδή, οι ιαματικές διακοπές. Έρχεστε 12 μέρες το χρόνο. Τόσο. Τι επιλέγετε να κάνετε? Τα πάντα. Αυτά που ό,τι και να προσφέρει, δηλαδή από μασάζ που υπάρχει άνθρωπος που σου κάνει θεραπείες μασάζ και ρεφλεξολογίας, λάσπη, το κλασικό που όλοι ερχόμαστε γιατί αυτό είναι το θεραπευτικό, μέχρι και υδροθεραπεία τώρα που έχει ανοίξει. Έρχομαι από τη Θεσσαλονίκη. Πριν από 22 χρόνια κάποιοι φίλοι μου είπανε να έρθω εδώ, διότι είχα ένα μήνα και που ήμουν ξαπλωμένος στο κρεβάτι και δεν μπορούσα να περπατήσω. Δεν πίστευα ότι μπορεί με τις λάσπες να γίνει αυτό το πράγμα. Και όμως ήρθα, έκανα 10 μπάνια. Στα πρώτα 6-7 μπάνια περπάτησα και πήγα βόλτα στην καβάλα μαζί με τη σύζυγό μου. Από τότε, και ενώ μένω στη Θεσσαλονίκη κοντά στο Τσινάρι, δηλαδή από εκεί μπορούσα και κατέβαινα με τα πόδια μέχρι κάτω στην Εγνατία και ανέβαινα, ενώ πιο μπροστά δεν μπορούσα εκτός από το να πάω στην τουαλέτα πουθενά αλλού. Άρα, όπως καταλαβαίνω, τα τελευταία 12 χρόνια έρχεστε κάθε χρόνο. Κάθε χρόνο, και πρέπει να έρχεσαι κάθε χρόνο, αλλά εκτός από 2 χρόνια τώρα με τον κορονοϊό που μας γύρισε πίσω. Πόσα μπάνια κάνετε κάθε χρόνο, 12? 10. 10. Αυτά μου μπορώ να κάνω, αυτά κάνω.